Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή χρονιά κιόλας. Καλή χρονιά με υγεία. Εγώ σε ευχαριστώ υγεία και ελευθερία. Έχει δίκιο η κυρία Νοτοπούλου. Τώρα, να ρωτήσω εγώ. Να ρωτήσεις. Η ελευθερία που αναφέρεστε σχετίζεται και με την πρόταση Μουμφής. Κοιτάξτε, νομίζω ότι όσα περιγράφετε τόση ώρα, όσα παρακολούθησαν οι πολίτες της χώρας από τις τηλεοράσεις και έζησαν οι εθνείς τις τελευταίες μέρες, είναι λίγα μπροστά στο συνολικό φιάσκο της κυβέρνησης. Είναι λίγα πόσα μάλλον ζήσαμε με αυτό το φιάσκο της κυβέρνησης, να το δείτε πόσο σωστά. Η κυβέρνηση έχει αποτύχει σε όλα τα μεγάλα και κρίσιμα μέτωπα. Και ξέρετε, είναι αυτά που αναφέρονται στην ασφάλεια, στο αίσθημα ασφάλειας του πολίτη, και ο πολίτης δεν νιώθει ασφαλής πουθενά πια. Φτάσαμε στους δρόμους της Αττικής να έχουμε εγκλωβισμένους οδηγούς για ώρες, νοσοκομεία να μην έχουν ρεύμα και να μην μπορούν να μετακινηθούν οι υγειονομικοί, άνθρωποι να είναι νοικοκυριά μέχρι και χθες χωρίς ρεύμα και άνθρωποι για ώρες να δικαιωθούν χωρίς νερό. Το χειρότερο απ' όλα είναι πως αυτό έχει ξανασυμβεί αυτό, όχι σε τέτοια έκταση, αλλά με την ίδια, και δεν διδάχθηκε τίποτα αυτή η κυβέρνηση. Δεν ήταν ούτε λίγο παραπάνω πιο έτοιμη συγκριτικά με την προηγούμενη φορά. Το 10 καλοκαίρι κάει και όλη η χώρα, στις πλημμύρες πνίγει το όλη η χώρα και ταυτόχρονα 23.000 θύματα. Λοιπόν, επειδή έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι, επειδή αυτή η κοινωνία δεν αντέχει άλλου, επειδή αυτή η κυβέρνηση κοστίζει πάρα πολύ ακριβά σε όλες τις ζωές, πολύ βαρύφορο αίματο, σε δικαιώματα, σε ελευθερία, σε χρήμα. Η αντιπολίτευση έχει ευθύνη να ακούσει την κοινωνία, την αργή, την αγανάκτηση και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τη σταματήσουμε. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, κατέθεσε χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πρόταση Μουμφής, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να επισπεύσουμε τις εξελίξεις. Πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Κατανοητό. Ωστόσο, κυρία Νοτοπούλου, ξεκινώντας την εκπομπή σήμερα, στο πρώτο μέρος που είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με έναν ακροατή μας. Ξέρετε τι γύρισε και μας είπε. Ότι δεν είναι μόνο ευθύνη της κυβέρνησης, είναι ευθύνη γενικότερα του πολιτικού συστήματος. Γιατί δεν είναι μόνο η Μίδια, δεν είναι μόνο ο χειμώνας αυτός που ήρθε στην Αθήνα προχθές, είναι η Μάνδρα, είναι το Μάτι, είναι παλιά που γίνανε το 98, το 94, το 2000, ο στρατηγός Άνεμος. Είναι κατ' επανάληψη η ίδια αδυναμία. Δεν θα πω τη λέξη αδιαφορία, αλλά αδυναμία της πολιτικής προστασίας να προφυλάξει τους πολίτες της χώρας. Δηλαδή, γενικά νομίζω ότι το πολιτικό σύστημα έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά στο κεφάλαιο που λέγεται πολιτική προστασία. Πρέπει να κάνει καταρχάς μια γενναία αυτοκριτική του πολιτικού σύστημα. Όλοι, και οι 300 νομίζω, δεν είναι θέμα μόνο της κυβέρνησης. Ας είμαστε ειλικρινείς, πράγματι η πολιτική προστασία δεν ήταν στις πρώτες προτεραιότητες, έτσι, δυστυχώς για δεκαετίες, και ήρθαν και πολύ τραγικά περιστατικά και γεγονότα να θυμίσουν στις κατά καιρούς ηγεσίες ότι πρέπει να υπάρξει μια συνολική αναδιάρθρωση. Θα θυμίσω λοιπόν ότι όσο ήμασταν εμείς στην κυβέρνηση, αφενός ενισχύσαμε τις μονάδες πολιτικής προστασίας με προσωπικό, εξασφαλίσαμε πόρους σε συνθήκες δύσκολες δημοσιονομικά. Ήρθε και η τραγωδία στο Μάτι να το θέσει σε πρώτη προτεραιότητα. Και από εκεί πέρα αφήσαμε και ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Για το οποίο θα σας θυμίσω ότι ο κύριος Μητσοτάκης αυτό το σχέδιο το είχε υποστηρίξει ως αντιπολίτευση. Και όταν ήρθε στην κυβέρνηση, το πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων. Ήρθε λοιπόν η Μίδια, ήρθαν οι φωτιές του καλοκαιριού. Υπήρχε γνώση και για το χιονιά αυτό το προηγούμενο ημερών πολλές μέρες πριν. Δυστυχώς όμως η αναδιάρθρωση που επιχείρησε ο κ. Μητσοτάκης κάποιους μήνες νωρίτερα με σύσταση Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας δεν ευωδόθηκε. Διότι όλο ήταν μια επικοινωνιακή φούσκα. Και αυτό διότι ο κ. Μητσοτάκης δεν πιστεύει στο κράτος. Δεν πιστεύει στην πολιτική προστασία. Δεν πιστεύει στο ότι πρέπει να επιδοθεί η ασφάλεια του πολίτη. Το να αλλάζεις πρόσωπα, το να κάνεις καμπάνιες, το να παίζεις ακόμη και πινκούν με τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τα υπουργεία. Τι συνιστά ασφάλεια. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός που έκανε προεκλογική εκστρατεία επάνω στο Μάτι, που κορόιδεψε τους Έλληνες πολίτες και δεν έκανε το παραμικρό. Γι' αυτό επιμένουμε πως όσο πιο σύντομα φύγει, τόσο το καλύτερο για τη χώρα. Ακόμα και στο μέτωπο της πανδημίας. Κύριε Νοτοπούλου, εσείς όμως, ξέρετε, από χτες κυκλοφορεί και θα θέλω να σας το θέσω. Λένε
στη Νέα Δημοκρατία πως ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση μορφής όχι τόσο για να πέσει η κυβέρνηση, αλλά για να μην πέσει ο ίδιος από τη δεύτερη θέση, καθώς βλέπει το κίνημα αλλαγής να ανεβαίνει, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Και να σας πω την αλήθεια, και μια προσωπική κρίση αυτή, ήδη το φάουλ αυτό του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος είπε ναι θα ψηφίσω την πρόταση μορφής αλλά δεν θέλω εκλογές, θα το εκμεταλλευτεί φαντάζομαι πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ και καλά θα κάνει βεβαίως. Ναι. Αλλά μήπως τελικά ισχύει κάτι τέτοιο, δηλαδή φοβάστε την άνοδο ενός άλλου χώρου, που, ενός άλλου κόμματος το οποίο εν πάση περιπτώσει αντλεί από το χώρο της κεντροαριστεράς. Τα λέτε στα δεξιά δηλαδή, αλλά στην Νέα Δημοκρατία, σωστό. Κοιτάτε όμως ταυτόχρονα προς την αριστερά. Mm-hmm. Και κεντροαριστερά, τέλος πάντων, ό,τι είναι το κοινά. Ό,τι είναι. Κοιτάξτε, νομίζω πως η κατάσταση είναι τόσο κρίσιμη που θα πρέπει να μένουμε στα γεγονότα και στην πραγματικότητα. Η δημιουργική φαντασία είναι ευχάριστη, ακόμα και στις πολιτικές αναλύσεις. Ωστόσο, αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι έχουμε 23.000 άνθρωποι. Ναι. Ότι κάθε ώρα που περνάει, χάνουμε 5 ανθρώπους. Αυτό είναι το μέλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Να απαλλαγεί η χώρα από αυτό το καθεστώς που έχει προβεί σε διασπάθηση δημόσιου χρήματος. Πάνω από 5,5 δις είναι η απευθείας αναθέσεις. Και ταυτόχρονα πεθαίνει κόσμο και φτάνει να εγκλωβίζεται στην Αττική Οδό ή σε τρένα χωρίς νερό και μάλιστα για ώρες εγκαταλελειμμένος. Αυτό είναι που μας απασχολεί. Από εκεί πέρα, εμείς καλούμε σε ένα προοδευτικό μέτωπο και το ΚΙΝΑΙ θα αποφασίσει που βρίσκεται. Θέλω να πω ότι καλοδεχούμενη είναι η υπερψήφιση της πρότασης μορφής από το ΚΙΝΑΙ. Το επισημάνετε όμως κι εσείς. Θα πρέπει να εξηγήσω στους πολίτες πώς, αφού καταψηφίζει την αποτυχημένη κυβέρνηση της δεξιάς, δεν θέλει εκλογές. Δηλαδή καταψηφίστηκε και δεν θέλει να ζητάει να παραμείνει και ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν με φοβίζουν και δεν μας φοβίζουν οι δημοσκοπήσεις. Πρώτον, γιατί έχει αποδειχθεί στο Πανελλήνιο η έλλειψη αξιοπιστίας συγκεκριμένων δημοσκοπήσεων. Έτσι, και ασχοληθεί αρχή διαφάνεια. Έχουν συσταθεί επιτροπές στη Βουλή. Μισό λεπτάκι όμως, κύριε Νοτοπούλου. Μισό λεπτάκι όμως. Λέτε για κάποιες δημοσκοπήσεις. Εν τούτης, θα θυμίσω ότι τα προηγούμενα χρόνια, κάθε φορά που μια κυβέρνηση έφτανε στο μέσο της θητείας της, είχε πλέον αισθανόταν καυτή την ανάσα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πολλές φορές η αξιωματική αντιπολίτευση κατάφερε να πάρει και το προβάδισμα. Τρία χρόνια μετά, η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σχεδόν διψήφια και ενώ μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ για μια καταστροφή και για μια κοινωνία που καταραίει, φαίνεται ότι ο κόσμος τουλάχιστον δεν ασπάζεται αυτό το αφήγημα. Τουλάχιστον αυτό λένε. Όχι συγκεκριμένες, όχι μερικές, όλες οι δημοσκοπήσεις. Να δούμε ποιες είναι οι δημοσκοπήσεις. Γιατί. Δεν αναφέρομαι στην τελευταία. Δεν αναφέρομαι στην τελευταία, γενικότερα. Υπάρχουν πολλών ειδών δημοσκοπήσεις και ξέρω ως ψυχολόγος να κρατάω τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δεν θα συμφωνήσω ότι όλες οι δημοσκοπήσεις λένε το ίδιο. Θα μιλήσουμε όμως για τις τελευταίες. Αυτή που έχει παίξει περισσότερο από όλες. Και γίνεται όλο και καλύτερο. Διότι όταν θέσαμε ερωτήματα σε σχέση με την εταιρεία Μπάκους, τι είναι και τι κάνει. Μας απάντησε ότι είναι μέλος του ΣΕΔΕ και ότι τηρεί τους κανόνες από το 2004. Μόνο που για προσέξτε το και αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, η εταιρεία συστήθηκε το 2008, καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνω και γι' αυτό σας λέω ότι δεν αναφέρομαι στην τελευταία, γιατί μεταξύ μας τώρα, εντάξει, όλοι ξέρουμε να διαβάζουμε πράγματα και καταστάσεις. Πέρα πέρα λέω από το χρόνο που γενικά μου διαθέσατε για να ακούσουν και πολίτες τα ψέματα της κυβέρνησης. Εγώ θα επικαλεστώ την προσωπική μου εμπειρία ως έτσι μάχημη γυναίκα στην πολιτική. Ακούω περισσότερο τους πολίτες. Το τι λένε στις λαϊκές, στον δρόμο, οι επιχειρηματίες, οι εργαζόμενοι, τα σωματεία, οι φορείς. Και υπάρχει μια γενικευμένη οργή και αγανάκτηση. Και αν θέλετε, αυτό που ιστάταμε και εμείς του ΣΥΡΙΖΑ ήταν το γιατί δεν τα λέτε περισσότερο, γιατί δεν τα λέτε πιο δυνατά, γιατί δεν προσπαθείτε να προκαλέσετε εκλογές. Και αν ας δούμε τι τραγωδία έχουν υποστεί 23.000 οικογένειες που χάσαν τους ανθρώπους τους, και τώρα πια ξέρουμε. Mm-hmm. Μετά την έρευνα Σιόδρα Λίτρο ότι μπορούσαν να έχουν σωθεί η μισή από αυτούς. Ξέρουμε τι τραβούν οι υγειονομικοί. Αυτή την οργή λοιπόν εμείς θέλουμε να την μετουσιώσουμε σε πολιτική αλλαγή και κυβερνήσεις. Ξέρετε καλύτερα από μένα δεν πέφτουν μόνο μέσα στη Βουλή. Πέφτουν κυρίως έξω στον δρόμο στην κοινωνία. Γι' αυτό και καλούμε τον κόσμο. Ναι. Αυτή τη μάχη να δώσει το παρόν. Κυρία Νοτοπούλου, εγώ να σας πάω λίγο. Έχουμε 5 λεπτά ακόμα να πάμε λίγο και στα δημοτικά πράγματα, καθώς παραμένετε επικεφαλής της αντιπολίτευσης στον Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου τα πράγματα με τη διοίκηση Ζέρβα ακούω από πάρα πολύ κόσμο πως εκφράζει πολύ έντονα παράπονα. Χρήστο και κυρία Νοτοπούλου.
Είχατε και ένα δημοτικό συμβούλιο πριν μερικές ημέρες. Να πάμε λίγο στο θέμα της πλατείας Ελευθερίας και των όσων έχουν γίνει εκεί. Τελικά θα γίνει υπόγειο πάρκινγκ, θα αποκατασταθεί μετά η πλατεία? Ακούμε διάφορα. Εσείς τι κομίζετε, τι φέρνετε, τι έχετε αποκομίσει από όλη τη συζήτηση που διεξήχθη? Καταρχάς να σας πω ότι στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ο Ζέρβας εξάμιλεσε όλη του την ομιλία να κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι δεν του κάνουμε την αντιπολίτευση που θα ήθελε και ότι δεν του λέμε Τραμπ. Εκεί αρχίζει και τελειώνει έτσι και τοποθετείται. Γιατί συμπυκνώνεται και η παρουσίαση του μηδενικού έργου του κ. Ζέρβα. Δεν είχε να πει ότι έκλεισε μία λακκούβα στην πόλη, ότι έκανε ένα έργο, ότι προχώρησε, ότι αξιοποίησε χρηματοδοτήσεις, ότι άσκησε κοινωνική πολιτική. Να επιδείξει κάτι λοιπόν σε αυτή τη διοίκηση. Το μόνο που είχε ήταν να ζητήσει περισσότερο χρόνο από την αντιπολίτευση για να κάνει ένα έργο το οποίο δεν έχει κάνει στα σκαριά. Γιατί Ελευθερία λοιπόν. Είναι γεγονός ότι άρχισε να αντιλαμβάνεται ο κύριος Ζέρβας. Να αντιλαμβάνεται ότι διέπραξε ένα ακόμα μεγάλο λάθος. Και αναφέρομαι στην ανεξήγητη απόφαση να μετατρέψει την πλατεία Ελευθερίας σε χώρο στάθμευσης. Και μάλιστα, χθες ημέρα μνήμης για τα θύματα του ολοκαυτώματος, είχαμε αυτή την φρικιαστική εικόνα στον τόπο μνήμης, η πλατεία Ελευθερίας σε ένα πάρκινγκ. Και ο κύριος Ζέρβας είναι ο δήμαρχος των πάρκινγκ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι δήμαρχος των Θεσσαλονικαίων. Και πιθανώς δεν περίμενε και τη στάση της αντιπολίτευσης. Σας ενημερώνω πως 15 δημοτικές σύμβουλοι από 6 διαφορετικές παρατάξεις και ανεξάρτητοι αφήσαμε στην άκρη ό,τι διαφορές μας χωρίζουν και ενώσαμε δυνάμεις. Πρώτον, πάρκινγκ δεν μπορεί να γίνει. Διότι υπάρχει η απόφαση του ΚΑΣ που προβλέπει κατάχωση των αρχαιοτήτων. Άρα υπόγειο πάρκινγκ δεν μπορεί να γίνει. Υπέργειο τώρα. Είναι προφανές πως οι Θεσσαλονικές θα το εμποδίσουν. Και γι' αυτό αναγκάστηκε και ο κ. Ζέρβας να αλλάξει το σχεδιασμό του μπροστά στον κ. Σαλιγκέλ, τον πρόεδρο της κοινότητας. Αυτό που δεν είπε όμως είναι ότι έχει χάσει ήδη τις χρηματοδοτήσεις. Αυτό κρύβεται από πίσω. Δηλαδή αυτή η καθυστέρηση από τις διαρκείς αλλαγές του σχεδιασμού κόστησε χρηματοδοτήσεις πολλών εκατομμύριων. Και αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα κονδύλια που μας διέθετε για το αρχικό έργο. Μάλιστα. Μάλιστα. Και η ζωή συνεχίζεται. Ο κύριος Ζέρβας έχει πλέον απέναντί του πάρα πολλούς. Για να δούμε τι θα γίνει. Κύριε Νοτοπούλου, ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσίαση σήμερα στο ραδιόφωνο του Νόρθ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.